Αυτά ήταν τα πραγματικά φυτά του θερμοκηπίου και αυτή η πραγματική σοδιά της εγκληματικής ομάδας. Στην καρδιά του χειμώνα θέριζαν χρασισοφυτεία και διοχέτευαν φορτία με ναρκωτικά στην αγορά. Η αποκάλυψη ήρθε στο φως το πρωί όταν πάνοπλοι αστυνομικοί από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου που συντόνιζε την επιχείρηση, την ΕΚΑΜ Κρήτης, την ΟΠΚΕ και τα ΤΑΕ έκαναν έφοδο στο θερμοκήπιο σε χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όσο και στα σπίτια των εμπλεκομένων. Πίσω από συστάδες με κυπευτικά είχαν φυτέψει 744 δεντρίλια που μεγάλωναν στη ζέστη του θερμοκηπίου. Σε διπλανό δωμάτιο έκαναν την αποξήρανση. Εκεί είχαν ήδη έτοιμα 30 κιλά χασίς. Τώρα αυτό πιάστηκαν στα πράσα και οι δύο αλλοδαποί που επόπτευαν την καλλιέργεια και την επεξεργασία. Ήδη πριν χαράξει είχαν πέσει στα χέρια των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας ένα 40χρονο στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, ένα 42χρονο στο Χουμέρι Μιλοποτάμου και ένας 38χρονος από τον ασώματο του Αγίου Βασιλείου. Στη διάρκεια της γιγαντιαίας αστυνομικής επιχείρησης και τις έρευνες που έγιναν σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 καραμπίνες, κινητά τηλέφωνα, 3 αυτοκίνητα, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα.